Θα περάσουμε αμέσως στην Νίκαια, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι με ειδοποιούν, είναι έτοιμος ο Γιάννης Καπαγερίδης. Γιάννη. Καλησπέρα, Χάρη. Βραζιλιάνικο χαμόγελο. Ακριβώς. Είναι πλάι μας ο Πάολο Ντασίλβα, από τους πρωταγωνιστές του σημερινού, μάλλον ανιαρού αγώνα, καθώς δεν είχε ιδιαίτερα φάσεις, κυρίως βέβαια από την πλευρά των γηπεδούχων. Οι γηπεδούχοι που απογοήτευσαν έντονα τους οπαδούς τους, θα λέγαμε, σε αυτό το 0-0, δεν δημιούργησαν σχεδόν ούτε μία ευκαιρία σε αυτό το παιχνίδι. Αντίθετα από τη Λάρισα, η οποία είχε και ένα δοκάρι και είχε και μία πολύ μεγάλη ευκαιρία με το Μήλος, αλλά την τελευταία στιγμή, σχεδόν πάνω στη γραμμή, ο Ξανθόπουλος κατάφερε να αποσοβεί στο μοιραίο για την γηπεδούχο ομάδα. Πλάι μας είναι ο Πάολο Ντασίλβα, όπως είπα, ο playmaker της ομάδας της Λάρισας. Ο Πάολο Ντασίλβα που θα μας πει τις δικές του απόψεις, πώς η Λάρισα από το ένα παιχνίδι στο άλλο μεταβάλλεται. Μία είναι πολύ κακή, όπως ήταν στο μάτς με τον Εδεσαϊκό, και σήμερα ήταν αρκετά καλή, μην πούμε πολύ καλή. Σίγουρα η ομάδα της Λάρισα είναι μια ομάδα που όταν παίζει εκτός έδρα παίζει πάρα πολύ καλά. Όταν παίζουμε εντός έχουμε λίγο δυσκολία, γιατί δυστυχώς έτσι είναι η ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα. Οι μεγάλες ομάδες να πηγαίνουν στο Αλκαζάρ παίζουν ανοιχτά μαζί. Οι μικρές ομάδες σαν τον ίδιο της Λάρισα πηγαίνουν εκεί και κλείνουν πολύ πίσω και αυτά δυσκολεύουν πάρα πολύ. Σήμερα η ομάδα της Λάρισα ήταν διαφορετική, συμφωνώ απόλυτα με σένα. Καταλαβαίνω ότι η ομάδα γενικώς μας πίεσε από αρκή. Είχαμε και εμείς δύο ευκαιρίες, όπως έλεγε προηγούμενο. Καταλαβαίνω ότι μπορούσαμε να πάρουμε και τρεις βαθμούς, αλλά και με το ένα βαθμό που πήραμε είμαστε λίγο ευχαριστημένοι. Η συνέχεια για τη Λάρισα θα είναι καλύτερη, τι μπορούμε να υποσχεθούμε κατά κάποιο τρόπο στους φίλους της Λάρισας? Σίγουρα οι παίκτες της Λάρισα έχουν μιλήσει προηγούμενα μεταξύ τους. Ξέρουμε ότι η ομάδα της Λάρισα έπρεπε να ήταν σε μεγάλη βαθμολογία σήμερα. Ξέρουμε ότι είχαμε δυσκολίες με το αγώνα με τη Έντεσα μέσα στο Αλκαζάρ. Ξέρουμε ότι η Λάρισα έχει δυνατότητες και μπορεί να ανεβεί συνέχεια στο πρωτάθλημα. Μία πρόβλεψη για το πώς θα πάει το πρωτάθλημα, δηλαδή ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να ξεφεύγει από τους υπόλοιπους διεκδικητές. Η άποψή σου πάνω σε αυτό το θέμα? Σίγουρα η ομάδα Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχω δει ορισμένες αγώνες. Ξέρω ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα φέτος, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα να λέμε κάτι σωστό και ακριβώς. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν άλλες ομάδες που παλεύουν και ξέρω ότι μπορεί να ανεβεί σαν το Παναθηναϊκό σήμερα. Είσαι 4 με 5 χρόνια στην Ελλάδα. Το φετινό πρωτάθλημα πώς το βλέπεις σε σχέση με τα προηγούμενα? Σίγουρα έχει αλλάζει πάρα πολύ. Βλέπουμε τώρα τα παιχνίδια με λίγο δυσκολία, αλλά ξέρουμε ότι όσο περνάει τα χρόνια, το ποδόσφαιρο για να ανεβεί κατεβαίνει, έτσι όπως βλέπω. Ευχαριστώ εγώ τον Πάολο Ντασίλβα. Δεν ξέρω, Χάρη, αν έχεις κάποια ερώτηση εσύ. Όχι, Γιάννη μου, αυτά εδώ τα νέα από την Νεάπολη.